Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος» μας αυτή την ώρα μαζί σας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Θερμές ευχαριστίες για τη συμμετοχή σας τηλεοπτικά αυτή την ώρα και στην Κύπρο μέσω του ΡΙΚ 1 και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του ΡΙΚΣΑΤ και σας ευχαριστούμε, πραγματικά μας τιμά. Εμείς αρχίσαμε το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο όπως κάθε πρωί άρρωστε στους 97,2, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά και τώρα άλλη μια ώρα τηλεοπτικά. Να είστε πάντοτε καλά. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, Δέσποινα Πεπερδέλη, το μεγάλο βραβείο θεάτρου ΘΟΚ για το 2020 και μια κορυφαία ηθοποιός με σταθερή παρουσία και πολυδιάστατη πρόσφορα. Το βραβείο λοιπόν απονεμήθηκε στην ηθοποιό Δέσποινα Πεπερδέλη για την αδιάλειπτα ενεργή σταθερή παρουσία της και την πολυδιάστατη προσφορά της στη θεατρική ζωή της Κύπρου. Και όπως αναφέρει το σκεπτικό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, η πολύχρονη πορεία της περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές ερμηνείες, διδασκαλία νέων ηθοποιών, καθώς και σκηνοθεσίες θεατρικών έργων. Κυρίες και κύριοι, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, εμείς και ο κόσμος μας, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε την κορυφαία ηθοποιό μας, κυρία Δέσποινα Πεπερδέλη. Πάμε στην άλλη μεριά του Skype. Θα συναντήσουμε την κυρία Πεπερδέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Πεπερδέλη. Καλησπέρα σας, κύριε Χάματσε. Χιλιάδες σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέτετε. Φωτογραφίες μνήμες από διάφορες ηλικίες μέχρι σήμερα. Ναι. Είναι το ταξίδι μια ζωή ολόκληρη. Έτσι δεν είναι, κυρία Πεπερδέλη? Μια όμορφη. Κάτι να σα προλάβω, δεν σα ακούω καλά. Είναι το ταξίδι μια υπέροχη και όμορφη ζωή, λέω. Οπωσδήποτε, ναι. Ήταν μια σπουδαία διαδρομή που είχα την ευλογία να διανύσω εδώ και 60 χρόνια, 59 για την ακρίβεια. Είμαι πολύ, πολύ, πολύ πλήρης. Είμαι πλήρης. Βασιά ικανοποιημένη για ό,τι η καλή μοίρα μου έστειλε και μου πρόσφερε στο θέατρο και όχι μόνο. Και εγώ θα έλεγα και ευλογία. Βέβαια, η πρώτη λέξη που χρησιμοποίησα. Μάλιστα. Ναι, θεωρώ ότι όντως η ζωή μου είναι ευλογημένη. Πέρασα καλά με όλα τα σκαμπανεβάσματα που μπορεί να έχει μια ζωή για όλους τους ανθρώπους, αλλά ο απολογισμός μου είναι άκρος θετικός μέχρι τώρα, γεμάτος. Χαίρομαι γι' αυτό που ακούω και να είστε πάντοτε καλά και να συνεχίσετε αυτή την πορεία για αυτόν τον δρόμο και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, που νομίζω ότι... Τα εγγόνια μου, οι συνάδελφοι μου, ναι. Είναι... Έχω καλούς ανθρώπους γύρω μου. Μάλιστα. Το μεγάλο βραβείο λοιπόν ΘΟΚ για το 2020, κυρία Πεπερδέλη, το οποίο... πραγματικά τιμά έναν άνθρωπο που τίμησε και συνεχίζει να τιμά το θέατρο και το σεβόταν και συνεχίζει να το σέβεται, όπως και τους συναδέλφους του και τους ανθρώπους ως απλούς θεατές ωστόσο. Γιατί η αγάπη αυτή που δίνεται και παίρνεται κάτω από το σανίδι νομίζω ότι είναι και η σημαντικότερη. Βέβαια είναι μια αγάπη αμφίροπη, αμφίδρομη. Ναι. Η αλήθεια είναι, κύριε Χάματσε, αγαπητέ Λουκά,
ότι αυτά τα η τελευταία πενταετία από το καλοκαίρι του 16 μέχρι σήμερα Ναι. ήταν για μένα μια περίοδος πάρα πολύ γόνιμη καλλιτεχνικά. Ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 16 και μέχρι σήμερα ερμηνεύσα, μου έλεγε να ερμηνεύσω σπουδαίους ρόλους με σκηνοθέτες, με απαιτήσεις, με πολύ κόπο, με επώδυνες έως και αιματηρές κατά κυριολεξία πρόβες ναι. για να βγάλω αυτούς τους ρόλους, αρχής γενομένης από την Φιλιώτη Χαϊδεμένου, την Ιακάβη Μία Πρόσφυγας, την Πεθέα Γρινίου, μετά οι Τροάδες, τον κύριο Τερζόπουλο, την Επάβη στους Τροάδες. Κατόπιν έκανα μία εμφάνιση πάλι στην Ελλάδα με ένα τρομερό μονόλογο, την Ρόζ, και μετά ήρθα στην Κύπρο και έκανα Χάρολ και Μόντ, έκανα Ηλέκτρα την Τρίτη, με τελευταία δύο μεγάλα έργα, το «Μια ζωή γερμανική» και τις «Φάλαινες τον Αύγουστο». Είναι οι οποίες μείνανε λίγο στη μέση λόγω του κορονοϊού. Ναι. Αναμένουμε και ευελπιστούμε ότι θα τις επαναλάβουμε, καθώς και το μονόλογο, όταν όλα εξομαλυνθούν κατευθείαν. Ήταν μια διαδρομή που έκανα σπουδαία. Και σε ό,τι αφορά το βραβείο, ήθελα να πω Παρακαλώ. Ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για μένα και αξία αυτό το βραβείο, γιατί μου προσφέρθηκε ενώ είμαι ακόμα ενεργή και δραστήρια. Ναι. Δεν είναι απλώ ένα τιμή σένετε και με τη Δέσποινα Κουπεδέλη να έχει αποτραβηχτεί από την θεατρική σκηνή. Με βρήκε το βραβείο αυτό, το μεγάλο βραβείο, σε πλήρη δράση. Και μάχημη. Μεγάλη. Μάχημη. Μάχημη, κυρία Πεπεδέλη. Μάχημη, και αυτό σας χαρακτηρίζει άλλωστε. Εκτός από το χαμόγελο και την καλή διάθεσή σας, αυτό το πείσμα και η αγωνιστικότητα, με την καλή έννοια το λέω, για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάθε φορά. Ναι, όσο έχω αντοχές, εμπαντικές, σωματικές, θα είμαι παρούσα. Ο ρόλος όμως, αντιλαμβάνομαι, της γιαγιάς, ίσως να είναι και ωραιότερος. Τι λέτε. Αστειεύεστε. Θεωρώ, ναι, πραγματικά. Η ζωή είναι ένας κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος μου, χωρίς να έχει τελειώσει, όταν απέκτησα τα εγγόνια μου. Συνεχίζω βέβαια. Αλλά τι πιο πολύτιμο να αποκτήσω. Ναι. Πια. Έτσι είναι. Σε από τα εγγόνια. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτή η σχέση σας και με τα νέα παιδιά στο θέατρο είναι εξίσου. Τι να είναι όλα παιδιά μου. Μάλιστα. Όλα. Στη σχολή, τα νέα παιδιά στο θέατρο, με τα οποία έχω πολύ χαρά όταν συνεργάζονται, με τα λαντούπα παιδιά αφοσιωμένα στη δουλειά, με συνέστηση της αξίας και της μεγέθους της τέχνης του θεάτρου. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ και επιδιώκω. Δηλαδή, όταν έχω την ευθύνη μιας παράστασης, είτε ως σκηνοθέτης είτε ως ηθοποιός, επιδιώκω να διαλέγω παλαμύθια νέα παιδιά. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα, το αποτύπωμα κάθε κρίσης αντιλαμβάνομαι ότι πιθανόν να αποδεικνύεται και ένας ισχυρός καταλύτης για βαθιές αλλαγές και στην κοινωνία, αλλά και γενικότερα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Δεν χρειαζόταν βέβαια να περάσουμε διαπυρός και σιδήρου, όπως περάσαμε το τελευταίο χρόνο, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης, κυρία Πεπεδέλη. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται όλο αυτό, έστω και αν δεν έπρεπε. Η κυρία Πεπεδέλη, με ακούει. Αυτός ο έρχομος. Ναι, ελάτε και εδώ. Κοιτάξτε, εγώ
Έχω πολύ καλή σχέση και σεβασμό στη φύση. Η φύση κρύβει θεϊκές δυνάμεις. Και σκέφτομαι ότι αυτή η πάνσορφη φύση μας στέλνει πάντοτε μηνύματα. Προειδοποιητικά. Να μην υπερβαίνουν. Γιατί η υπέρβαση φέρνει την τιμωρία. Ναι. Και τα αντίθετα αποτελέσματα. Σαν άνθρωποι υπερεύημεν, σαν ανθρώπινο γένος. Μάλιστα. Θέλησαμε να φτάσουμε στο Θεό. Ναι. Και πράξαμε ύβρι. Mm. Και μας βρήκε. Ελπίζω να είναι σύντομα να φύγει από πάνω μας και να δοκιμέψουμε. Αυτή η δοκιμασία έχω την ελπίδα ότι μας έκανε όλους τους ανθρώπους παντακού της γης να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Ναι. Τι είμαστε, ποιοι είμαστε σε αυτό το πλανήτη, μέχρι πού πρέπει να απλώνουμε το χέρι μας. Και να έχουμε μεγάλο σεβασμό στη φύση, η οποία είναι η ζωοδόχος της γης μας. Εκείνη μας δίνει την ανάσα, την τροφή, τη ζωή. Να μην τα πετάμε και να μην τα χλεβάζουμε. Μάλιστα. Και να τα σεβόμαστε. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πέραν από το θέμα της φύσεως, σημαντικό είναι, πέραν από αυτό το κομμάτι, είναι σημαντικό να ξυπνήσουμε ίσως και από αυτό το λίθαργο κάποιας παγιωμένης νοοτροπίας, κυρία Μπεμπεδέλη, για να οδηγηθούμε σε καινούργιες διαδρομές, θα έλεγα. Οφείλουμε. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Να παραδώσουμε σκυτάλι στις επόμενες γενιές. Η γενιά αυτή τσάκισε με τον κορονοϊό. Βλέπετε, τα παιδιά έχουν αλαφιάσει. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, ίσως και για μας, αλλά οι δικές μας γενιές περάσανε πολέμους, σοβαρές ασθένειες πάλι κτλ. Αλλά τα νέα παιδιά που έχουν ένα δρόμο μπροστά τους, ξαφνικά τους κόψανε τα χέρια και τα πόδια. Και είναι έντρωμα. Και βεβαίως ανυπόμονα, γιατί όχι, θέλουν να συνεχίσουν. Μα αυτό είναι και το φυσικό. Τη σπουδή του, το παιχνίδι του, του φίλου του, από τόσα μωράκια μέχρι του νέου, του έφηβου, του νέου ανθρώπου που ξεκίνησε μια καριέρα και κόπηκε στη μέση. Ναι. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά γι' αυτό σα είπα ότι χρειάζεται να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη θέση του πια και να δούμε ποιοι είμαστε, τι μα προσφέρεται και δεν το εκτιμούμε. Να το εκτιμήσουμε, να το σεβαστούμε και να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Και να πούμε αντίο στον κορονοϊό. Αμήν. Επιτέλους. Είμαι σίγουρος ότι θα το πούμε και αυτό σύντομα. Αν όλοι αναλάβουμε τη δική μας κοινωνική ευθύνη. Ναι, θέλει ευθύνη, υπευθυνότητα, πειθαρχία, αυτοπειθαρχία, υπακοή. Ναι. Αλίμονο. Βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τα σκαπανεβάσματα, είναι εξαιτίας κάποιων ομάδων που δεν πειθαρχούν. Ναι. Και πληρώνουν και οι άλλοι. Και που οι υπόλοιποι. Είναι... Σωστά. Ναι. Σωστά. Αυτό είναι παντού. Για αυτό το βραβείο. Όχι μόνο στην Κύπρο. Έτσι. Για αυτό το βραβείο και για τα γενέθλιά σας που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, δημιουργικά, να είστε πάντα υγιείς. Σας έχουμε αποστείλει και ένα μπουκέτο λουλούδια. Και... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είστε πάντοτε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, χρυσάνθεμα. Εδώ τα λένε οκτωβρούδες. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα τα λένε αηδημήτριδες. Αηδημήτριδες. Ναι, γιατί λογικά αμφίζουν... Την εποχή τους. Ναι, στις 26 του Οκτώβρη. Του Οκτώβρη. Ναι, θυμάμαι κόβαμε χρυσάνθεμα από τους κήπους των σπιτιών μας. Χαίρομαι. Σας ευχαριστώ, είναι υπέροχο. Εγώ σας ευχαριστώ για όλη αυτή την καλή διάθεση και την υπομονή που θα έχετε σήμερα μαζί μας μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Καθόλου, ευχάριστα.
Μάλιστα. Θα σας βοηθάμε με κάποιες τηλεοπτικές ανάσες. Και επιλέξαμε μία σειρά από ασπρόμαυρες παραγωγές θεατρικές από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας, κυρία Πεπεδέλη, ναι, το οποίο ναι. έχει την τιμή να φιλοξενεί μεταξύ άλλων και εσάς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την πορεία και όλη αυτή την πρόσφορα. Κάνουμε αρχή με τον υπηρέτη δύο αφεντάδων. Παρακαλώ οι καλοί συνάδελφοι στο κοντρόλ. Κοπέλα μου, χαιρετώ σε. Γεια σου, Ελαψούλη. Θα μιλήσουμε. Για τι πράγμα. Αν θέλετε. Και βέβαια θέλω. Θα τα πούμε. Κυρά, τι θέλεις. Με την άδεια των κυρίων από εδώ θέλω να σας πω κάτι. Ως και εγώ είμαι μια κοπέλα που θέλει να παντρευτεί. Λοιπόν, είναι ο δούλος της κυρίας Βεατρίκης που με θέλει και αν λέγατε μια καλή κουβέντα, νομίζω πως θα έκανα την τύχη μου. Ως μεγαλύτερα μου, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αμέσως μόλις μου δοθεί η ευκαιρία θα το πω στην κυρία Βεατρίκη σίγουρα. Τι είναι αυτά τα μεγάλα μυστικά, Τίποτα, πατέρα, κάτι μου είπε. Μπορώ να το μάθω κι εγώ. Μα τι περιέργεια. Και έπειτα λέμε για μας. Σιόρ Παντελόνε, μόνο που βρίσκομαι για πρώτη φορά σπίτι σας, θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Στον ορισμό σας, ό,τι θέλετε. Κάτσε. Ο υπηρέτης μου θα ήθελε για γυναίκα του την καμαριέρα σας. Μήπως έχετε καμιά αντίρρηση. Τι ωραία! Κι άλλος που με θέλει, ποιος διάβολος να είναι να τον ήξερα. Από μέρος μου είμαι πρόθυμος. Τι λες φιλόσου, κυρά. Αν νομίζετε πως θα περάσω καλά. Έχει καμιά αξία ο υπηρέτης σας. Να σας πω, το λίγο καιρό που έμεινε κοντά μου έδειξε πιστός. Και γιατί να σας δω και εσάς το χέρι, κύριε. Γιατί εγώ είμαι υπηρέτης και του Σιόρ Φλωρίνου και της Σιόρας Βεατρίκης. Πώς! Λίγη απομονή. Σιόρ Φλωρίνδο, ποιος θα σε παρακάλεσε να γυρέψετε τη Σμεραλδίνα από το Σιόρ Πανταλόνε? Εσύ με παρακάλεσες. Και εσύ, Σιόρα Κλιαρέτη, ποιενού σκοπεύατε να δώκετε τη Σμεραλδίνα? Σε σένα. Άρα η Σμεραλδίνα είναι δική μου. Πέτρισε. Ο υπηρέτης σας, πού είναι? Ο Μανάτος εδώ, ο Τροφαλδίνο. Ο Τροφαλδίνο, αυτός είναι δικός μου. Ο δικός σας δεν είναι ο Πασκουάλε? Ο Πασκουάλε! Αυτός έπρεπε να ήταν δικό σας! Τροφαλδίνο, τι δουλειά είναι αυτή! Μπαγιαπόντι! Κατεργάρι! Εσύ υπηρετούσες δύο αφεντάδες ή χρόνος! Μάλιστα, κύριε, εγώ έκανα αυτό το αντρακάθιμα. Εμπήκα σε αυτό το πελά χωρίς να το σκεφτώ. Ήθελα να δοκιμάσω. Είναι αλήθεια πως εμπάσταξε λίγο. Μα μου μένει ακόμα η δόξα πως δεν θα με καταλάβαινε κανένας αν δεν φανερό νόμα μόνος όπου αγάπησε τούτη την κοπέλα. Τώρα είναι! Εκοπίασα τρομερά. Και έκαμε ακόμα και αναποδιές. Μα ορπίζω πως το ασυνήθιστο του πράγματος θα σας κάνει να με συμπαθήσετε. Κυρία Πεπεδέλη, ψάχνοντας το υλικό, εντόπισα και την κυρία Παρλαπίπα, την οποία δεν γνωρίζουν παρά... Με τον κύριο το κάναμε αυτό. Τον κύριο το Ροσίδη. Ξέρετε. Αυτό που είδαμε τώρα ήταν το 1972. Μάλιστα. Το 1972. Η διετία στο θεατράκι του Ρικ. Του Ρικ. Εδώ στη Λευκοσία. Ναι. Ξέρετε, η κυρία Παρλαπίπα όμως έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο πια. Πέραν του γεγονότος ότι ήταν ένας χαρακτήρας εκπαιδευτικός, έδειχνε στα παιδιά κάποια πράγματα, ήταν με ενότητες. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι από την επίσκεψή σας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και είναι η εξωτερική χώρη εδώ της Λεωφόρου Ρικ, η οποία ήταν χωματένη, χωματόδρομη τότε, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένη. Είχα και καροτσάκι. Είχατε και καροτσάκι. Έβρεχε, υπήρχαν λακκούβες με νερό. Ποιος να φανταστεί τότε με σήμερα πώς ήταν ο εξωτερικός χώρος εδώ του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος και βέβαια το εσωτερικό του με τα μηχανήματα της εποχής. Διακρίνουμε επίσης στο στιγμιότυπο της εγγραφής τα στιγμιότυπα της εγγραφής του κουκλοθέατρου εκείνης της μέρας, κυρία Μπεμπεδέλη, με εξαιρετικούς βέβαια ηθοποιούς, τον Ανδρέα Μούστρα, τον Ευτύχιο Πουλαίδη, τον Αντώνη Κατσαρή και τους συναδέλφους βέβαια του συνεργείου, τους κάμερα με τους ηχολήπτες, τους φωτιστές, τον σκηνοθέτη. Να το θυμηθούμε οι παλαιότεροι και να το μάθουν οι νεότεροι, θέλετε? Α, θα ήθελα πολύ να το δω, ναι. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Thank you.
Μαχή μου, θα μπει που δαμε. Ή μάλλον να είσαι απευθεία δαμε. Να είσαι απευθεία δαμε. Στάσου γιατί έχω ένα πάλικο εδώ. Με πέρασε τον πάλικο. Καλά, δεν σου λέει. Ξεκουράζω. Άμα αγκουεγιάζεται να τον βλέπει μάχη. Μετά το τραγούδι δεν παίρνει μέσα. Μα παίρνει μάχη μέσα. Τι θέλει εδώ είναι η πόρτα. Ειρήνη, τη δύο. Τη δύο. Δώσ' μας την ένα, την ένα. Sorry. Την ένα. Την ένα. Σύμπορτη, λίγο το... Ναι. Την αμπέλα. Είχες καλός πώς. Θα το ξανακάβω, δεν είχες. Όχι, Το σπιτάκι! Το σπιτάκι του Γαβηγή! Το σπίτι του Κουνιαμπέλα! Αχ, έχει και παράθυρο! Κουνιαμπέλα! Πού πήγε? Η κούνια του! Παιδιά, η κούνια του Κουνιαμπέλα! Μα πού πήγαν όλοι? Γουρουνάκι τρανζίστορ. Α, όχι, βαλίτσα του. Α, τώρα θυμήθηκα. Κύριε Γουρουνάκι, φεύγεις, ε. Πας στην κουκλοχώρα. Γιατί αφήνεις τους φίλους σου, Γουρουνάκι? Εμένα μου άρεσες πάντα που σε έβλεπα και μιλούσες έτσι. Και γάμες και γκάν, 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 και γκάν, γκάν, γκάν. Καλό ταξίδι. Να ξανάρθεις πάλι, έτσι. Θα σε περιμένουν τα παιδιά. Αστεία φάτσα που έγινε. Εκπληκτικό πραγματικά. Τι ωραίο πείτε. Χαίρομαι που χαίρεστε μαζί μας, γιατί και κάνοντας το μοντάζ πραγματικά είχαμε ενθουσιαστεί. Πάμε σε ακόμη ένα απόσπασμα της κυρίας Παραλαπίπας. Είναι το πώς λειτουργεί το τηλέφωνο το 1977, κύριε Πεπεδέλη, και ποιος το ανακάλυψε. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα αυτά τα σενάρια, με ένα αλλιώτικο τρόπο δοσμένα, αλλά και την τεχνολογία εκείνης της εποχής. Με τα τηλέφωνα, τα με όλα, εκείνα. Ναι, παρακαλώ, πάμε. Αλλό, παιδικός κήπος εκεί. Χαίρετε, αγαπητή μου κυρία επιστήμη. Σας αναγνώρισα, είδατε. Τι κάνετε, καλά είστε? Βρίσκομαι στη ΣΥΤΑ και έμαθα ένα νέο εδώ και είπα να σας πάρω γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει να το πείτε και στα παιδιά. Έμαθα πως αυτές τις μέρες είναι η επέτειος της γεννήσεως του εφευρέτη του τηλεφώνου, Αλέξανδρου Γκράχαμ Μπέλ. Και ποιος ανακάλυψε το αυτόματο σύστημα τηλεφωνικής επικοινωνίας, κυρία επιστήμη? Να δείτε εδώ στη ΣΥΤΑ μηχανήματα που υπάρχουν, ένα σωρό, ως και ηλεκτρονική εγκέφαλη. Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, περισσότερο γνωστή σαν ΣΥΤΑ, είναι ένας από τους πιο μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο. Όπως μου είπαν, εργάζονται εδώ 1.350 πρόσωπα περίπου και υπάρχουν τρεις βασικές υπηρεσίες. Η τηλεφωνική υπηρεσία, η τηλεγραφική υπηρεσία και η υπηρεσία τηλετύπων. Το τέλεξ, όπως λέγεται. Είναι και οι τρεις αυτόματες. Εδώ, παιδιά, είναι η τηλεγραφική υπηρεσία. Χιλιάδες τηλεγραφήματα στέλνονται σε όλες τις χώρες της γης. Αυτά εδώ είναι τα τηλέτυπα ή τα τέλεξ. Αυτές οι μηχανές που μοιάζουν με γράφομηχανές καταγράφουν τα μηνύματα που στέλνονται από το εξωτερικό την ίδια στιγμή. Η Κύπρος είναι από τις πιο αναπτυγμένες χώρες στον κόσμο στις τηλεπικοινωνίες. Συνδεόμαστε τηλεφωνικώς με 40 χώρες και μάλιστα αυτόματα. Μπορούμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στην Αγγλία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση της τηλεφωνήτριας. Με το τηλέτυπο η Κύπρος συνδέεται με 90 χώρες.
Με το σύστημα του αυτοματισμού όμως, ο αριθμός των τηλεφωνητριών μειώθηκε σημαντικά. Σήμερα πολύ λίγες εργάζονται. Και αυτές για να μας δίνουν πληροφορίες ή για να μας συνδέουν με χώρες με τις οποίες δεν έχουμε ακόμα αυτόματη σύνδεση. Γεια σας, κοπέλες! Γεια σας! Ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Ω, Θεέ μου, πόσα σύρματα, σύρματάκια, μηχανήματα, ακουστικά, κουμπιά! Πολύ ωραία είναι! Χαίρετε! Χαίρετε! Πέστε μου, κυρία μου, σας παρακαλώ, πώς καταφέρετε και μας δίνετε όλα αυτά τα νούμερα που σας γυρεύουμε κάθε μέρα? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρώτα-πρώτα θα καλέσει ο συνδρομητής του 192. Απαντούμε. Μας ζητάει έναν όνομα, παραδείγματος χάρη Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Θα κοιτάξουμε σε αυτήν εδώ την οθόνη που υπάρχουν από κατά αλφαβητική σειρά από το 1 μέχρι το 24. Θα πατήσουμε τον αριθμό 4 που είναι ο Κωνσταντινίδης και θα μας δείξει μπροστά στην οθόνη μας όλη την σελίδα που υπάρχουν τα ονόματα Κωνσταντινίδης. Δηλαδή σε αυτήν εδώ την οθόνη βγαίνουν φωτογραφημένα τα ονόματα όλων των συνδρομητών? Μάλιστα. Περιέχει, αυτή η οθόνη εδώ περιέχει όλα τα ονόματα. Είναι γραμμένα σε μικρές καρτέλες σε αυτό το κουτί εδώ μέσα. Εμπρός, εμπρός, αλλό, αλλό, λέγεται παρακαλώ. Ένα νούμερο σαν βιάσεις, μα ποιον θες να κουβεντιάσεις, τι επέμβρηση καλή. Με γνωστούς, με ξένες χώρες, το τηλέφωνο της ώρες η κυρία Παρλαμπίπα ομιλεί. Κάθε υπόθεση κρυμμένη θα τη μάθει η οικουμένη. Εμπρός, εμπρός, αλλό, αλλό, λέγεται παρακαλώ. Δίνεις μόνο 5 γρόσα και με μιας αρχίζει η γλώσσα κουβεντούλα υψηλή. Τι χαμπάρια ο καιρός για τα νέα λεπτομερώς, η κυρία Παρλαπίπα ομιλεί. Και υπόθεση δεμένη να μην βγει στην οικουμένη. Εμπρός, εμπρός, αλλό, αλλό, λέγεται παρακαλώ. Ποιος να φανταζόταν μετά τα τάπλετ και τα κομπιούτερ και τα iPad και τα κινητά τηλέφωνα και τα Messenger. Κοιτάξτε τι άλμα έγινε μέχρι τώρα, έτσι, από τότε, με όλα εκείνα τα τεράστια μηχανήματα. Είχε όμως πολύ απήχηση αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων. Μάλιστα, είχε. Η κυρία Παρλαπίπα στον παιδόκοσμο. Ναι. Γιατί μαθαίνανε παίζοντας. Μαθαίναμε και τα θυμάμαι και εγώ και χαιρόμουν ιδιαίτερα όταν τα βλέπα, να ξέρω. κυρία Πεπεδέ. 77, πότε ήταν. 77. 77. Και σε δύσκολες μάλιστα εποχές μετά την τουρκική εισβολή που ίσως να ήταν και από τα λίγα πράγματα που μπορούσαν να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά εκείνες τις εποχές. Ο Ευρυπίδης, αν ζούσε, θα λέγατε ότι θα ήταν ευτυχής, γιατί θα είχε και άφθονο υλικό για τον καμβά των τραγωδιών τους, κυρία Μπεμπεδέλη, με τα όσα βλέπουμε και ακούμε το τελευταίο διάστημα? Ναι, ο Ευρυπίδης μίλησε μέσα από τα έργα του για τον πόλεμο, για τις συνέπειες του πολέμου και για τους ηττημένους, αλλά και για τους νικητές ακόμα. Ναι. Γιατί και οι νικητές πληρώνουν τεράστιο τίμημα. Μίλησαν για την αλαζονία του ανθρώπου, για την ματαιοδοξία του. Και σε πολλοί ήρωές του, σε διάφορες τραγωδίες του, συμπεριλαμβανομένες και της Εκάβης, λέει ποτέ μην πεις ότι ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος πριν δεις το τέλος του. Ποιος θα είναι. Μάλιστα. Θα λέγατε ότι είναι και τόσο διαχρονικός όσο ποτέ άλλοτε σήμερα. Μα υπό τα συνθήκες που ζει η ανθρωπότητα τώρα, που σπαράζεται. Μάλιστα. Με τους πολέμους, είτε αυτή είναι κατακτητική, είτε είναι αδερφοκτόνη, είτε είναι άλλου είδους πόλεμοι, οικονομική, πολιτική, θρησκευτική.
Υπάρχουν πια πολλές μορφές πολέμων που δεν χρειάζεται, δυστυχώς, δεν χρειάζεται να κρατάς όπλο θανατηφόρο. Ναι. Θανατηφόρο όπλο είναι για τον απλό άνθρωπο η στέρηση του να μπορεί να ζει ήρεμα, χαρούμενα, ευτυχισμένα, ταπεινά. Μάλιστα. Να έχει να φάει, να έχει μια στέγη. Αυτό είναι ένας πόλεμος ενάντια στην ανθρωπότητα από την ολιγαρχία των ισχυρών. Σας ανησυχεί το μέλλον? Ξέρετε, αν αφαιθώ να ανησυχήσω και να το δω το μέλλον μέσα από την αρνητική σκοπιά, θα διαγράψω την ελπίδα. Ορθόν. Αλλά ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει. Ορθόν. Να ζήσει. Δεν είναι, είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι αυτός ο πλανήτης, ο πανέμορφος, κάποια ώρα θα φύγει. Μάλιστα. Θα χαθεί. Θα σκορπίσει στο σύμπαν. Έχουμε ρόλο στην πολιτική, κυρία Πεπεδέλη, στα κοινά και κυρίως ο ρόλος του καλλιτέχνη και δί του ηθοποιού. Γιατί το να είμαστε αμέτωχοι είναι σαν να μην κάνουμε τίποτα. Και το θέατρο εκφύσεως, διορθώστε με αν κάνω λάθος, σαν τέχνη είναι μια πολιτική πράξη. Το θέατρο από την αρχαιότητα, από την κοιτίδα του, από την Αθήνα, από τη δημοκρατική Αθήνα. Μάλιστα. Πραγματεύτηκε μέσα από τα έργα των μεγάλων ποιητών τις μεγάλες ηθικές αξίες, τις ανθρωπιστικές αξίες, τις ελευθερίες ατομικής και συλλογικής, της ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας. Άμα πάρουμε όλα τα έργα των μεγάλων ποιητών μας, τους οποίους διαχρονικά μέχρι σήμερα όχι μιμήθηκαν, από τους οποίους διδάχτηκαν τεράστιοι μετά συγγραφείς και μέχρι σήμερα μέσα από τα έργα τους για αυτά μιλάνε, ότι το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Μάλιστα. Το άτομο που κοιτάζει ψηλά. Ψηλά. Άνω. Σωστά. Όχι κάτω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούμε από εσάς, γιατί ξέρετε, περνώντας όλες αυτές τις δεκαετίες και μετά όσα πιθανά προβλήματα πέραν από τις ευχάριστες στιγμές, το μήνυμα της αισιοδοξίας που δίνεται είναι πολύ ενθαρρυντικό και για τους νεότερους, οι οποίοι πιθανόν κάποια στιγμές, και είναι φυσικό και ανθρώπινο, να χάνουν το θάρρος τους, αλλά δεν θα πρέπει να τα παρατούν. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να τους δίνουμε, ναι, στους νέους ανθρώπους. Χρειάζονται μια ενθάρρυνση, να μην τα βάζουν κάτω, ναι, να αγωνίζονται, να αντιδρούν, να μιλούν, να αμφισβητούν. Α, μάλιστα. Να τοποθετούνται. Να έχουν άποψη. Να πούν τη γνώμη τους. Μάλιστα, μάλιστα. Μπορείς να ακούσεις από νέα παιδιά λόγο και να μείνεις με ανοιχτό το στόμα. Συμφωνώ. Επιχείρημα. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Μπορείς να δεις επίτευγμα από νέο παιδί που δεν το περίμενες, και ίσως και εκείνο το ίδιο να μην το περιμένει. Ναι. Τα παιδιά κάνουν θαύματα. Θέλουν ενθάρρυνση, θέλουν αγάπη. Θέλουν στοργή, υποστήριξη. Εάν δεν υποστηρίξεις και αν δεν δυναστείς για τη νέα γενιά, ποιο θα είναι το μέλος της ανθρωπότητας? Έτσι. Δεν μπορείς να στέλνεις τα παιδιά σου μόνο για να πολεμά και να σκοτώνονται. Ναι. Αυτό πρέπει να εκλείψει κάποτε. Δεν μπορεί ο γονιός να πενθεί το χαμό του παιδιού του στον πόλεμο, είτε ως στρατιώτη είτε ως άμαχο πληθυσμό. Η ανθρωπότητα είναι πια, έχει φτάσει σε ένα σημείο να είναι ο πλανήτης πεδίο θανάτου. Για πολλές αιτίες. Δηλαδή, πώς
μπορεί κανείς να αντέξει αυτό το φαινόμενο, την εικόνα που παρουσιάζουν οι απελπισμένοι αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε μια λαστιχένια βάρκα και είναι 300 μέσα, η βάρκα χωράει 100 και φτάνουν στην παραλία, σε όποια παραλία, σε όποια ανοιχτή θάλασσα. 20. Ναι. Γιατί άλλοι έχουν χαστεί, έχουν πνιγεί. Αυτά είναι φαινόμενα κοινωνικοπολιτικο-θρησκευτικά της εποχής μας που να πάρει ευχή πρέπει να σταματήσουν, να εκλείψουν. Αλλά χωρίς διαμαρτυρία, χωρίς αντίδραση, χωρίς αντίσταση, χωρίς αγώνα, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή. Έτσι. Εάν αφήσουμε τους ισχυρούς, ο πόλεμος πια είναι οικονομικός πλέον. Ναι. Προσπαθεί το μεγάλο κεφάλαιο, όπου και βρίσκεται, απανταχού τη γη, να εξουδετερώσει και να εκμηδενίσει τον απλό άνθρωπο, να τον ξανακάνει δούλο. Mm. Επιτρέπεται. Όχι. Από τη μια να φτάνουμε στον Άρη, να έχουν κλείσει ήδη εισιτήρια για να πάνε στον Άρη κάποιοι μεγιστάνες, γιατί δεν έχουν τι να κάνουν τα λεφτά τους. Και να υπάρχουν άνθρωποι πάνω σε αυτή την όμορφη γη να πεθαίνουν από πεινά. Δυστυχώς. Αυτές οι αντιθέσεις είναι πέρα από το τραγικό, είναι πέρα από το έξω του νου. Ναι, πράγματι. Θα βάλουμε μία νοτελεία, θα αλλάξουμε λίγο τη διάθεση και θα σας ακούσουμε να μας τραγουδάτε ένα όμορφο τραγούδι από τις θεατρικές αναμνήσεις, άλλο ένα με πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πολύτιμο τηλεοπτικό, από το πολύ πολύτιμο αρχείο μας, κύριε Πεπεδέλη. Ζωντανά η δική σας φωνή με ένα πιάνο μπροστά στην κάμερα και βέβαια... Με τον Στέλιο τον Αργύρη. Το να είναι στο Στέλιο Αργύρη, ναι. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Αθήνα, ίσως να το Αθήνα. Έχετε δίκιο, ας αλλάξουμε ομιλία κι ας πούμε κάτι σχετικό με τον καιρό. Ας μείνει μόνο μεταξύ μας μια φιλία. Θα δοκιμάσω και θα δούμε αν μπορώ. Πρέπει λοιπόν εις το εξής να προσπαθήσω, ούτε μια λέξη ερωτική να μη σας πω. Δώστε μου όμως τον καιρό να συνηθίσω με την ιδέα πως πια δεν σας αγαπώ. Κι αν μες στα λόγια τα ψυχρά που θα σας λέω παρασυρθώ σε κάποια φράση πιο θερμή, κάνετε τάχα πως δεν νιώσατε ότι κλαίω, σαν να μην ήσασταν εσείς η αφορμή. Έχετε δίκιο, ας αλλάξουμε ομιλία, μια και το λέει η λογική σας θα νορθώ. Ας μείνει μόνο μεταξύ μας μια φιλία, αφού δε μου μελέ από σας να αγαπηθώ. Κι αν κάποια μέρα μου περάσει υποψία πως κι η φιλία μας αυτή σας ενοχλεί, χωρίς μια λέξη, δίχως καν μια χειραψία, θα τη διακόψω με ένα δάκρυ το πολύ. Κι αφού του κάθε μας δεσμού κοπεί το νήμα, ίσως μια μέρα μετανιώσετε πικρά και ψιθυρίσετε μια τέτοια αγάπη κρίμα. Μες στη ζωή
να βρίσκεις μόνο μια φορά. Αχ, μην ανοίξετε το στόμα για αυτή τη λέξη στεγνή. Μην πείτε η αγάπη μας ακόμα πως φιλία πρέπει να γεννεί. Έχετε δίκιο, ας αλλάξουμε ομιλία. Και μια που ήτανε της μοίρας μας γραφτού, ας μείνει μόνο μεταξύ μας μια φιλία. Κι ας είναι το τέλος του ρομάντζου μας. Εγώ θα έλεγα μοναδικές εποχές. Καλά. Α, δεν έχω λόγια. Ναι. Θα σας βοηθήσω. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Ο Θείος Βάνιας ακολουθεί. Είστε. Ορίστε, πάρε, αγαπητέ μου. Δεν έχω και πολύ όρεξη για τσάι, Τατά. Μήπως θα θέλεις μια στάλα βότκα? Όχι, δεν πίνω κάθε μέρα βότκα. Κι όμως όχι, Τατά. Θα μας ξεχάσουν. Οι άνθρωποι ξεχνούν. Ο Θεός όμως δεν ξεχνά. Ευχαριστώ, κάτι μου είπες. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τον πήρες και μια στάλα. Κάμπος. Τον καιρό που πάντησε το πόδι του εδώ καθηγητής και το τέρι του γιουζίου μας γίνει και άνω κάτω. Δεν κοιμάμαι στην ώρα μου. Για πρωινό και μεσημεριανό τρώγω διάφορα παλιόφαγα, πίνω κρασί. Άλλοτε δεν έχω ούτε μια στιγμή καιρό. Η Σόνια και εγώ δουλεύαμε αδιάκοπα. Τώρα δουλεύει μονάχα η Σόνια και εγώ κοιμάμαι, τρώγω, πίνω. Αυτό δεν είναι καλό. Τα τη συνήθεια, Θεέ μου. Ο καθηγητής κοιμάται μέχρι το μεσημέρι και το σαμοβάρι βράζει και τον επεριμένει από το πρωί. Πριν έρθουν αυτοί, τρώγαμε όπως όλος ο κόσμος η ώρα μία. Τώρα τρώμε η ώρα 6, η ώρα 7. Καμιά φορά, η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, χτυπάει το κουδουνάκι. Παναγία μου, λέω, πετάγω, με τρέχω. Τι είναι, ο καθηγητής. Τι θέλεις, τσάι, μου λέει. Άντε, άντε τώρα. Ξύπνα όλο τον κόσμο από την αρχή να βάλει το σαμοβάρι να βράσει για την αφεντιά. Τι συνήθεια, Θεέ μου, τι συνήθεια. Δεν μου λες, σκοπεύουν να μείνουν πολύ καιρό εδώ πέρα. Ίσαμε 100 χρόνια. Ο καθηγητής πήρε την απόφαση να εγκατασταθεί εδώ. Ορίστε, το σαμοβάρι είναι 2 ώρες τώρα που βράζει και εκείνοι πήγανε, λέει, περίπατο. Ανάτους, να τους έρχονται. Κυρία Πεπεδέλη, μοιράζομαι μαζί σας ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη... Μοιράζομαι μαζί σας ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Νίκου Καζαντζάκη, ο οποίος είχε πει το εξής. Ανέκαθεν ένιωθα πως ζούμε και υπάρχουμε σε 2 Ελλάδες. Η μία είναι αυτή που μας πεθαίνει και η άλλη αυτή που μας δίνει ανάσες, αλλά και αφορμές να νιώθουμε περήφανοι. Και αν το όνειρό μας για μία άλλη Ελλάδα έχει ακόμα χρώμα, είναι γιατί κάποιοι μεγάλοι Έλληνες ήξεραν να το ζωγραφίζουν έτσι ώστε η όποια ουτοπία να μετατρέπεται σε θαύμα. Η Ελλάδα έβγαλε κορυφαίους ανθρώπους της τέχνης και της επιστήμης, κορυφαίους παγκόσμιας εμβέλειας. Εάν αυτοί οι άνθρωποι ήταν τα μόνιμα πρότυπα όλων των γενεών που ακολούθησαν, η Ελλάδα θα έλαμπε παγκόσμια και θα ήταν μέχρι τώρα κοιτίδα πολιτισμού και επιστήμης. Ας θυμηθούμε πόσους ανθρώπους έβγαλε αυτό το ελληνικό το χώμα. Ο Καζαντζάκης το είπε αυτό. Ναι. Πόσοι ποιητές. Έχουμε 2 νομπελίστες Έλληνες. 2 νομπελίστες. Μάλιστα. Ένας Ρίτσος που δεν πήρε Νόμπελ, πήρε άλλο τεράστιο βραβείο, το βραβείο Λένιν. Μάλιστα. Όλοι οι άλλοι ποιητές μας. Μουσουργοί. Ο Μίκης έκανε γνωστή την Ελλάδα
και το τεράστιο πρόβλημα το πολιτικό της από τη δικτατορία και μετά, μέσα από τη μουσική. Μάλιστα. Μάλιστα. Ως τα πέρατα της γης και όχι μόνο ο Μάνος, ο Φετιδάκης. Ναι. Όλοι οι άλλοι, οι μουσικοί, τραγουδιστές, ποιητές, χορογράφοι, ζωγράφοι. Έτσι. Χαράκτες. Πόσους να θυμηθείς. Η Ελλάδα έβγαλε διαμάντια πνεύματος και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αυτό το θαύμα στο οποίο αναφέρεται και ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Ναι, σωστά. Θα σας πάω κάπου αλλού τώρα. Ένα απόσπασμα από το Ευχάριστο Σαββατόβραδο, το πρώτο στη σειρά, όταν φιλοξενηθήκατε από την κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Δεν το θυμάμαι. Σας το υπενθυμίζουμε τώρα. Έχρωμο πρέπει να... Μια σημαντική μέρα στην ερχόμενη εβδομάδα είναι η Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, που θα γιορταστεί στις 27 Μαρτίου. Οι εκδηλώσεις για τη μέρα αυτή ξεκινούν ήδη από τις αρχές της εβδομάδας. Με αυτή την ευκαιρία έχουμε και εμείς απόψε κοντά μας εδώ στο στούτιο μια από τις πιο αξιόλογες ηθοποιούς του Κυπριακού Θεάτρου, τη Δέσποινα Πεπεδέλη. Κυρία Πεπεδέλη, καλωσορίσατε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά πραγματικά να σας έχουμε κοντά μας. Ο έρωτας σας έφερε στο νησί μας πριν μερικά χρόνια και αφιερώσατε τη ζωή σας στο Κυπριακό Θέατρο. Αν μένατε στην Αθήνα, ίσως θα κερδίζατε πολύ περισσότερα στον επαγγελματικό τομέα. Να σας πω. Μαζί με το Στέλιο Καυκαρίδη, στο Θέατρο Τέχνης που ήμουν, γνώρισα και άλλους Κυπρίους ηθοποιούς τότε, νεαρούς. Τον Νίκο το Χαραλάμπου, την Τζένι Γαϊτανοπούλου. Αυτά τα παιδιά είχαν όνειρο να γυρίσουν πίσω στην Κύπρο και να κάνουν θέατρο εδώ, μαζί με άλλα ακόμα παιδιά ηθοποιούς που ήταν είτε εδώ στην Κύπρο είτε στην Αθήνα ακόμη. Έτσι λοιπόν, αφού είχα ενταχθεί κι εγώ σε εκείνη την ομάδα, τους ακολούθησα. Και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα χρόνια έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά στο θέατρο του Κυπριακού. Από την άλλη πλευρά, εάν έμενα με το Στέλιο στην Αθήνα, έχω την εντύπωση πάλι ότι και εκείνος και εγώ θα είχαμε μια καλή σειρά στο ελληνικό θέατρο. Χάσανε εκείνοι, κερδίσαμε εμείς. Εσείς το λέτε. Τώρα ήρθε η ώρα για μάχη και για ζωή. Γροθιά μου, η γροθιά σου δίπλα, φίλε στάσου, η πείνα είναι ντροπή. Όταν σφίξουμε τα χέρια... 1985-1986, κύριε Πεπεδέλη. Αυτό θυμήθηκα αυτό. Ήταν οι τρεις διαφορετικοί ρόλοι μπρευτικοί που έκανα. Μάλιστα. Το ένα κοστούμι είναι η Γρούς από τον Κύκλο με την Κυμωλία, το άλλο είναι η Μάνα Κουράγιο και το άλλο η κυρία Πίτσαμ από το... πώς το λένε... Θα το θυμηθείτε συνεχίζετε. Δεν πειράζει. Τσέχοφ. Όχι. Ας το καλό. Θα το θυμηθείτε. Φιλωμένα... Θα το θυμηθώ, βέβαια. Φιλωμένα Μαρτουράνο ακολουθεί. Να πάρουμε μια γεύση, παρακαλώ. Αφού το ξέρεις, γιατί με ρωτάς, Κουβέντα να γίνεται. Για ποιους ήταν τα γράμματα? Σου είπα, είσαι ψήλος συναχωμένος. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, κουβεντιάζεις άλλα και ανοίξε. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω. Είσαι σπιούνος. Εγώ? Σου φέρα ποτέ καμιά σπιουνιά? Σε μένα να φέρεις. Έκανα ποτέ σπιουνιά εις βάρος σου? Τι να πεις μωρέ για μένα, τι να πεις. Εγώ είμαι καθαρή σαν τα νερά της πηγής. Η ζωή μου ακόμα πιο καθαρή. Θες να αρχίσω? Γεννήθηκα στα 1880. Κάνε λογαριασμό και βρες πόσο χρονών είμαι. Οι γονείς μου ήταν φτωχοί μα τίμοι. Η μάνα μου, Σοφία Τρουμπέτα, ήταν πλήστρα σε όλη της τη ζωή. Ο πατέρας μου, Βιτσέντζο Μπαλιόρε, ήταν πεταλωτής. Η Ροζαλία Σολίμενε, εγώ δηλαδή, παντρεύτηκε κανονικά το Βιτσέντζο Μπαλιόρε στα 1897. Στις 2 Νοεμβρίου του 1897. Την ημέρα τον νεκρό βρήκατε να παντρευτείτε. Δεν σε ρωτήσαμε. Εγώ αν ήμουνα δεν θα σας άφηνα.
Εκείνη τη μέρα ο κόσμος πλημμυρίζει τα νεκροταφεία και εσείς παντρευόσαστε. Έτσι θέλαμε. Έτσι μας άρεσε. Καλά. Για ύστερα, για λέγε. Ύστερα. Ύστερα από αυτή την ένωση βγήκανε μόνο μιας τρία παιδιά. Τρίδημα. Όταν πήγε η μαμή το χαμπέρι στον άντρα μου, τον βρήκε βουτημένο με το κεφάλι μέσα σε μια καμινάδα να δουλεύει. Εκεί του πήγε τα σιγαρίκια. Μη γελάς. Δεν επρόφτασε να αποκριθεί της μαμής και του ήρθε σύγκοπη καρδίας. Ήτανε νέος ο Άμυρος, ήτανε 40 χρονών. Και έμεινες μονάχη με τα τρία νιάνιαρα κακομοίρα. Ξέρεις τι είπα να πει κακομοίρη μου, να μεγαλώσεις τρίδημα με τέτοια... Η κληρονομιά που έλεγα στην αρχή ξεδιπλώνεται σιγά σιγά, γιατί όντως είναι κληρονομιά όλα αυτά τα θεατρικά και όλες αυτές οι καταγραφές πια οι τηλεοπτικές και στα στούντιο εδώ. Σπουδαίες δουλειές. Το άλλο έργο ήταν η όπερα της Πεντάρας. Η όπερα της Πεντάρας, σωστά. Το ξέχασα, ναι. Θεατρικό μονόπραχτο, ένα από τα κορυφαία ακολουθεί. Με συγχωρείτε, λάθος τον αριθμό. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Είναι 3 τέταρτα της ώρας που παίρνω κολόγους 4-0-9-8. Είναι συνέχεια κρατημένο. Κάτι θα έπαθε. Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε εσείς, παρακαλώ. Κολόγους 4-0-0-9-8, ένα λεπτό, παρακαλώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι συνέχεια κρατημένο. Είναι το γραφείο του σύζυγου μου. Απόψε θα δουλεύει ως αργά τη νύχτα και εγώ είμαι στο σπίτι ολομόναχη. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Κολόγους 4-0-0-9-8. Σας ευχαριστώ. Βλέπετε, εγώ είμαι ανήμπορη και όλη τη μέρα υπέφερα και με τα νεύρα μου. Εμπρός, ποιος ομιλεί? Εμπρός. 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 Εδώ. Εμπρός. 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 Αγάπη μου, φαντάσου. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Το γραφείο του κυρίου Στίβενσον. Ο Γιόρτζ. Εγώ. Ποιος ομιλεί? Τηλεφώνησε ο πελάτης μας. Τι αριθμός είναι εκεί, παρακαλώ? Η δουλειά θα γίνει απόψε. Εντάξει, απόψε. Εμπρός. Από πού τηλεφωνείτε? Από ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Εμπρός! Τη διεύθυνση τη ξέρετε. Κατά τις 11 η περίπουλος που είναι στο δρόμο πάει για μπύρα στην πυραρία στη δεύτερη λεωφόρο. Πρόσεξε τα φώτα του ισογείου να είναι σβηστά. Φαίνονται από το δρόμο. Αλό! Στις 11 και 4 περνά ο ηλεκτρικός πάνω από τη σιδερένια γέφυρα που είναι κοντά στο σπίτι. Και τις φωνές να βάλει δεν θα ακούσει κανένας τίποτα. Τι αριθμό έχετε, παρακαλώ? Όσο μπορείς λιγότερα αίματα. Ο πελάτης δεν θέλει να την κάνουμε να υποφέρει πολύ. Μαχαίρι. Μαχαίρι, καλό. Μέσα στο συρτάρι του κομωδίνου είναι τα χρυσαφικά της. Ο πελάτης μας επιθυμεί να γίνουν όλα σαν μια συνηθισμένη ληστεία. Καταλάβατε? Εντάξει. Λοιπόν, εγώ... Εμπρός. Εμπρός. Εμπρός! Αυτό είναι τρομερό. Εμπρός! Κέντρο! Κέντρο, αλλό! Κέντρο, με διάκοψαν! Τι αριθμό ζητήσατε? Ζήτησα το Κολόμπους 4-0-0-9-8. Αλλά μου δώσατε λάθος αριθμό. Φαίνεται μπερδεύτηκαν οι γραμμές και άκουσα κάτι τρομερό. Κάποιο φόνο! Θα δολοφονήσουν. Πρέπει να βρείτε αμέσως ποιος τηλεφωνούσε. Συγγνώμη, κυρία, αλλά... Ναι, καλά, το ξέρω. Ήτανε λάθος και δεν ήτανε σωστό να κάθομαι να ακούω. Αλλά αυτοί που μιλούσανε ήτανε δολοφόνοι. Θα δολοφονήσουν κάποια γυναίκα, φτωχή γυναίκα που δεν τους έφταξε σε τίποτα. Σε ένα σπίτι, κοντά σε μια γέφυρα. Εμείς πρέπει να τους εμποδίσουμε. Πρέπει. Τι αριθμό ζητήσατε? Αυτό δεν έχει σημασία, κύριε Δεσποινής μου. Ήτανε λάθος. Με συνδέσατε με άλλη γραμμή. Τώρα πρέπει να μάθετε αμέσως ποιος τηλεφωνούσε. Αμέσως. Με συγχωρείτε, κυρία. Πώς δεν μπορείτε? Να ξαναπάρετε το Κολόμπους 4-0-0-9-8 με τον ίδιο τρόπο που το πήρατε και πριν. Κολόμπους 4-0-0-9-8. Θα δοκιμάσω, κυρία. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πεπεδέλη, η τέχνη είναι συμπίκνωση. Το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, αλλά και ίσως η μεγαλύτερη προσφορά προς την παιδεία ενός τόπου. Το θέατρο. Το θέατρο ήταν... Όταν... Έχετε προσέξει όταν γίνονταν και γίνονται ανασκαφές μεταξύ όλων των άλλων, το στάδιο, ναι. Το τραγωγείο, μάλιστα. Ο οικισμός και το θέατρο. Μάλιστα. Και θέατρο. Δεν υπάρχει ανασκαφή που να μην περιλαμβάνει θέατρο. Μάλιστα. Ήτανε μέσα στη ζωή. Το θέατρο ήτανε τροφή για τους αρχαίους. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να είναι.
δεν είχε κάθε μέρα παράσταση, μια φορά το χρόνο, αλλά ήταν μια γιορτή όπου έρχεται ο κόσμος με τα κάρα του από το πρωί μέχρι τη νύχτα να βλέπει 4 παραστάσεις. Ναι. Από την Ανατολή του Ηλίου μέχρι τη Δύση. Μάλιστα. Ήταν τροφή. Και αυτά τα έργα πήγαιναν οι άνθρωποι όλοι και τα έβλεπαν δωρεάν, γιατί υπήρχαν οι πλούσιοι χορηγοί που αναλάμβαναν όλα τα έξοδα. Ναι. Και ήταν προνόμιο να είσαι χορηγός. Εγώ θα ευχηθώ αυτή την τροφή να συνεχίζετε, την μοιράζετε από το θεατρικό σανίδι, να σας δίνει ο Θεός πάντοτε δύναμη και υγεία, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είμαστε υπερήφανοι που τιμάτε όχι μόνο αυτόν τον τόπο, αλλά και μέσω αυτού του τόπου και τον ευρύτερο ελληνικό, που περιλαμβάνει και τον ελλαδικό και όχι μόνο, κυρία Πεπεδέλη. Και πραγματικά μας τιμά η θετική σας ανταπόκριση κάθε φορά που μας τιμάτε τηλεοπτικά, και εύχομαι να περάσετε καλά μαζί μας σήμερα. Πάρα πολύ ωραία και συγκινητικά. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ, αγαπητέ μου Λουκά. Ευχαριστώ όλους σας εκεί και για την ανθοδέσμη. Ήτανε χαρά μας. Να είστε πάντοτε καλά. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Και να είστε πάντα καλά, κύριε Πεπεδέλη. Η διάθεσή σας. Ήταν τιμή μου. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Ο καλός συνάδελφος Μαρίνος Γιαννάκη και η καλή συνάδελφος Άνδρεα Αγγελίδου στη σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συνάδελφους πίσω από τις κάμερες, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας κάνετε συντροφιά. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το RIC 2 και το RIC SAT. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο, στους 97,2, 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα. Και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεόραση. Γεια χαρά.